Τη βεβαιότητά του ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν τον Ιούλιο και όχι νωρίτερα, εξέφρασε σήμερα από το Ηράκλειο ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης. Έχουμε προεκλογική περίοδο. Τον Ιούλιο του 23 θα γίνουν εκλογές. Τον Ιούλιο του 23. Εκεί που προβλέπει το Σύνταγμα. Λέγοντας ότι το καλάθι του νοικοκυριού δεν είναι μόνο για την Αθήνα αλλά για όλη τη χώρα, ο κ. Γεωργιάδης πριν την εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου data center στην Κρήτη επισκέφθηκε σούπερ μάρκετ, σχολιάζοντας ότι ήδη πηγαίνει πολύ καλύτερα σε σχέση με το πρώτο διάστημα, ενώ εν ώψη των εορτών ανέφερε ότι θα υπάρξει προσταφαίρεση προϊόντων από το καλάθι του νοικοκυριού προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ημερών. Δεν θα είναι ειδικό καλάθι. Θα μετασχηματιστεί το καλάθι για την περίοδο των εορτών με κάποια διαφορετικά πράγματα. Είμαι ευτυχής γιατί και εδώ το από ό,τι έμαθα από τον κύριο Χαλκιαδάκη, το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο στην αρχή είχε μικρότερη ζήτηση από ό,τι περιμένανε, τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει να έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και στην Κρήτη. Που σημαίνει ότι ο καταναλωτής στην Κρήτη αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια. Ο κύριος Γεωργιάδης, που επισκέφθηκε και τα πλαιστικά Κρήτης, αναφέρθηκε στον προϋπολογισμό, σχολιάζοντας πως η χώρα θα είναι μια από τις λίγες που θα καταγράψει ανάπτυξη το 2023. Δεν σας κρύβω ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης έχω μια κρυφή ελπίδα. Όπως και το 2021 πήγαμε πολύ καλύτερα στην ανάπτυξη από ό,τι περιμέναμε και το 2022 πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Πιστεύω θα καταφέρουμε και το 2023. Παρότι θα είναι μια πιο δύσκολη χρονιά. Σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έκανε επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας ότι προκειμένου να ρίξει το Μητσοτάκη, έχει φτάσει σε σημείο παραλογισμού. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην αδημονία του να ρίξει το Μητσοτάκη έχει φτάσει σε σημείο παραλογισμού που θα ήταν κωμωδία εάν δεν ήταν τραγωδία. Οι άνθρωποι σοβαρά γράψανε ότι η οικογένεια Πιαρακάκη που κόντουσε να χάσει τη ζωή τη στο μάτι, με μωρά μηνών, μία μάνα μέσα στο νερό και την μητέρα της, σώθηκε το Predator. Ειλικρινά δεν ξέρω πόσο πιο χαμηλά μπορεί να φτάσει ένα κόμμα από το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν σέβεται ούτε τις ανθρώπινες τραγωδίες. Έχουν χάσει την ανθρωπιά τους.